Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο τον Άγιο. Ας ανοίξουμε τις γραφές, σας παρακαλώ, στη σελίδα 962, Πράξη Αποστόλων, με τη χάρη του Κυρίου. Το αίμα του Χριστού μας να μας πλύνει, να μας καθαρίσει και το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει το Λόγο της ζωής να τραφούμε, με τη χάρη του Κυρίου. Θα διαβάσουμε το γάμα κεφάλαιο Πράξη Αποστόλων. 962 σελίδα γάμα κεφάλαιο Πράξεις Αποστόλων. Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και Ιωάννης εις το ιερόν κατά την ώρα της προσευχής την ενάτην. Και άνθρωπος της σχολός υπάρχουν εκ χιλίας μητρός αυτού, ευαστάζετο, τον οποίον έθετον καθημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγωμένην ωραίαν, διαναζητή ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων εις το ιερόν. Ούτως ειδών των Πέτρων και Ιωάννην, μέλλοντας να εισέλθωσιν στο ιερόν, εζή την αλάβει ελεημοσύνην. Ατενήσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιωάννου είπε, βλέψον εις ημάς. Και εκείνος έβλεπεν αυτούς μετά προσοχής, προσμένον να λάβει τι παρά αυτόν. Ο δε Πέτρος είπεν, αργύρων και χρυσίων εγώ δεν έχω, αλλά ότι έχω τούτο συδίδω. Εν το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σηκώθηκε περιπάτη. Και πιάσας αυτόν από τη δεξιά χειρός, εσήκωσε. Και παρευθύς εστερεώθησαν ευάσεις και τα σφυρά των ποδών αυτού. Και αναπηδήσας εστάθη όρθιος και περιεπάτη και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν περιπατών και πηδών και δοξάζων των Θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζοντα των Θεών. Και εγνώριζαν αυτόν ότι ούτως είτε ο καθήμενος διελεημοσύνης στην ωραίαν πύλη του ιερού και επλήστησαν από θάμβους και εκστάσεως δια το γεγονός εις αυτόν. Και ενώ ο ιατρευτής σχολός εκράτη τον Πέτρο και Ιωάννη, συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός εις την στοάν τη λεγωμένη Σολομώντος έκθαμβη. Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν. Άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο? Ή τι ατενίζεται σε εμάς, όσοι αν εκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπατεί αυτός? Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού τον Ιησούν, τον οποίον σεις παρεδόκατε και αρνηθήκατε αυτόν ενώπιον του Πιλάτου, ενώ εκείνος έκρινε να απολύσει αυτόν. Σεις όμως τον Άγιον και Δίκαιον ειρνήθετε και ζητήσατε άνδρα φωνέα να χαριστεί σε εσάς. Τον δε αρχηγόν της ζωής εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστη εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και δια της το όνομα αυτού πίστεως, τούτον τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστης η δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελεία ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων ημών. Και τώρα, αδελφοί, εξεύρω ότι πράξετε κατά άγνοιαν, καθώς και οι άρχοντές σας. Ο δε Θεός, όσα προείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε νούτο. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, δια να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας, δια να έρθουν στην κερία αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου, και αποστείλει τον προκεκυριγμένο σε εσάς Ιησού Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχθεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός από αιώνος διαστόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Προς το παρόν, μέχρι εδώ θα διαβάσω το αδερφοί μου και ένα εδάφιο από το δέλτα κεφάλαιο, το διπλανό, δίπλα δηλαδή, το τέσσερα εδάφιο θα διαβάσω. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Από αρχής, αδερφοί μου, της Αγίας Γραφής, από τη Γένεση μέχρι και την Αποκάλυψη, ένα είναι το ουσιαστικό μήνυμα του Λόγου του Θεού της Αγίας Γραφής. Μετανοήσατε και επιστρέψατε για να έρθει η κερία να ψυχείς και να αποκατασταθεί η σχέση σας με τον Θεό. Γιατί το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος που έπεσε στον Παράδεισο, είναι να έρθει σε Αυτόν να μετανοήσει και να έρθει πάλι σε επαφή και σε σχέση με τον Πατέρα Θεό και εν τέλει να ζήσει μαζί του την αιωνιότητα. Από αρχής αυτό είναι το μήνυμα. Και λέει ο Λόγος Θεού, μετανοήσετε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας, για να έρθουν κυρία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου. Για να μας λέει μετανοήσατε ο Λόγος Θεού, σημαίνει ότι είμαστε σε αμαρτία. Αλλιώς δεν μας το έλεγε. Αν ήμασταν άγιοι και καθαροί, δεν υπήρχε λόγος να μας πει ο λόγος του μετανοήσατε. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη, επίκειται ανάγκη να μετανοήσουμε. Και επιστρέψατε. Να επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση. Στην πρώτη πτώσεως του Αδάμ. Όταν
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση για να ζήσει μαζί του αιώνια μέσα στον παράδεισο, χαρίζοντάς του τα πάντα. Αλλά ο άνθρωπος εξέπεσε. Και ο πόθος του Θεού, όπως είπαμε, είναι ο άνθρωπος να επιστρέψει μετανοώντας. Δια της μετανοίας και της επιστροφής θα εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες σας. Θα φύγετε το χώρισμα. Το χώρισμα μεταξύ ημών και του Θεού αδερφού μου είναι η αμαρτία. Εάν αυτό εκλείψει, αμέσως αποκαθίσταται τη σχέση μας με τον Θεό και έρχεται αναψυχή ανάμεσα σε εμάς, έρχεται αναψυχή στην καρδιά μας. Δηλαδή, αποκαθίσταται τη σχέση μας με τον Θεό. Και πώς έρχεται αυτή η αναψυχή? Από τις παρουσίες του Κυρίου. Δηλαδή, όταν είμαστε στην παρουσία του Θεού, η καρδιά μας έχει αγαλίαση, έχει ειρήνη, έχει χαρά. Είμαστε μακάρι, είμαστε ευτυχισμένοι στην παρουσία του Θεού. Το ζητούμενο όμως είναι πώς έχετε η παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο της ζωής και ειδικά για την Καινή Διαθήκη που ζούμε τώρα για την περίοδο της Χάριτος. Και φρόντισε ο λόγος του Θεού για τη Χάριτός του στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία να δώσει τα τέσσερα βασικά στοιχεία, καθώς γνωρίζουμε όλοι, τα τέσσερα βασικά στοιχεία μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος, ο χριστιανός, αυτός που έχει γνωρίσει τον Θεό και θέλει να περιπατήσει το Ευαγγέλιο, έχει τα τέσσερα βασικά στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί να είναι σε διαρκή, μα σε διαρκή παρουσία με τον Θεό. Και τα τέσσερα αυτά στοιχεία, τα οποία περπάτησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και καλούμαστε να περπατήσουμε και εμείς σήμερα, διαχρονικά, είναι, καθώς γνωρίζουμε, είναι η διδαχή των Αποστόλων, είναι η κλάση του Άρτου, είναι η κοινωνία μεταλλήλων και είναι και προσευχές. Ας δούμε σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία τώρα πώς έρχεται η παρουσία του Θεού. Ας πάμε στο πρώτο στοιχείο. Λέει ο Λόγος του Θεού ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Η διδαχή των Αποστόλων αυτή την ώρα ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Είναι και μελέτη του Λόγου, βέβαια, έτσι. Είναι και η κατηδίαν μελέτη του Λόγου. Αλλά βασικά είναι το κήρυγμα. Η διδαχή των Αποστόλων. Και λέει ο Λόγος του στην Αποκάλυψη. Στον Ιωάννη. Λέει ο Άγγελος δια του Ιησού Χριστού. Γράψον όσα είδες, όσα είναι και όσα μέλλονται να γίνουν μετά ταύτα. Ο Ιωάννης στην αρχή της Αποκάλυψης, στο πρώτο κεφάλαιο, βρίσκεται στην Πάτμο και την Κυριακή ημέρα έρχεται σε έκσταση και ακούει φωνή ως σύντατα πολλά. Και η φωνή αυτή λέει: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσκατος», και γυρίζει να δει και βλέπει άνθρωπο ο οποίος ήταν η κεφαλή αυτού των λευκείων σχοιών, η οφθαλμή αυτού ο σουλόξ πυρός, από το στόμα του έβγαινε δίστομος μάχαιρα. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο ένδοξος Ιησούς Χριστός. Αυτά είναι που είδε. Και μετά λέει αυτά που έγιναν. Αυτά που έγιναν. Και περιγράφει μετά τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάθε εκκλησία. Αυτή την ώρα, αδερφοί, ο Κύριος μας περιπατεί το μέσο ημών. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό που όλες τις εκκλησίες και τις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης τις αποκαλεί χρυσές. Χρυσές λιχνίες. Άσχετα το περπάτημα στην κάθε εκκλησία, στο κάθε φύτευμα, υπάρχουν προβλήματα. Και περιγράφει στην Αποκάλυψη τα προβλήματα ιδιαίτερα της κάθε εκκλησίας. Όμως όλες είναι εκκλησίες του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αγώνας μας είναι να γίνουμε εκκλησία Φιλαδελφίας. Άρα, όταν διδάσκει το λόγο του Θεού στη διδαχή των Αποστόλων, στο πρώτο στοιχείο λοιπόν, στο οποίο περπάτησε οι Απόστολοι και καλούμαστε να περπατήσουμε κι εμείς, η παρουσία του Θεού είναι έντονη. Κηρύττει το λόγο του δια Πνεύματος Αγίου. Περιπατεί ο Χριστός εν το μέσο ημών. Είναι εδώ ανάμεσά μας ο Χριστός αυτήν την ώρα. Το πιστεύουμε. Αμήν. Άρα με την παρουσία του Θεού έχουμε ειρήνη. Έχουμε αγαλίαση. Η παρουσία του Θεού μας φέρνει ειρήνη. Εν την κοινωνία. Την κοινωνία μεταλλήλων. Λέει ο Λόγος του Θεού, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι είμαι και εγώ εν το μέσο ημών. Όταν έχουμε κοινωνία μεταλλήλων και εδώ στην Εκκλησία της Κυριακής, μετά που τελειώνουμε, στα σπίτια μας, οπουδήποτε, βρισκόμαστε με αδέρφια, εάν πραγματικά το χρόνο το οποίο καταναλώνουμε στις κοινωνίες μεταλλήλων
Ο στόχος μας, η ανάγκη μας είναι να διηγούμαστε τα βάσια του Κυρίου. Να ομολογούμε πράγματα που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Όλα να περιστρέφονται δηλαδή γύρω από τα πράγματα του Θεού, γύρω από το Ευαγγέλιο, γύρω από το Λόγο του Θεού. Αν πραγματικά η κοινωνία μεταλλήλων έχει αυτό το στόχο, είναι ο Χριστός μαζί μας, είναι μέσα μας εκείνη την ώρα. Έχουμε την παρουσία του Θεού. Άρα υπάρχει αναψυχή μέσα μας. Στην κοινωνία μεταλλήλων υπάρχει αναψυχή. Γιατί? Είναι η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εν την κλάση του Άρτου, κάθε Κυριακή, λέει ο Λόγος του Θεού, ο τρώγων το σώμα μου και πίνουν το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό, κάθε Κυριακή. Λαμβάνουμε σώμα και αίμα Κυρίου. Ο τρώγων το σώμα μου και πίνουν το αίμα μου, εν εμή μένει κι εγώ εν αυτό. Δηλαδή έχουμε τελή επαφή κάθε Κυριακή όταν λαμβάνουμε σώμα και αίμα Κυρίου με τον Χριστό μας. Είναι μέσα μας και έχουμε τέλεια αναψυχή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εν τις προσευχές. Τι γίνεται στις προσευχές? Το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι η αποκατάστασή μας. Μετανοούμε, προσευχόμαστε, ομολογούμε τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας και έρχεται η παρουσία του Θεού. Συντρίβεται η καρδιά μας και έρχεται η παρουσία του Θεού. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγιωτόπο, λέει ο Κύριος, και στο ταπεινού το πνεύμα και στο συντριμμένο την καρδία. Έρχεται και κατοικεί ο Θεός μέσα μας όταν γονατίζουμε και προσευχόμαστε. Υπάρχει αναψυχή στην παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι τέσσερις δραστηριότητες τις οποίες ενέμενον και εμένομεν και εμείς με τη χάρη του Θεού και ήθελα να εμένουμε σε αυτά έτσι και περισσότερο για να είναι τέλεια παρουσία του Θεού ανάμεσά μας και μέσα μας. Γιατί εν τέλει το περπάτημα αυτό των Αποστόλων της πρώτης Εκκλησίας ήταν αυτό το οποίο τους παρήχε και τη δυνατότητα, γιατί εφόσον ο Χριστός ήταν πάντα μαζί τους, δίπλα τους, τους παρήχε τη δυνατότητα να ζουν αυτά που ζούσαν εν τέλει. Ποια? Τα θαύματα, τα μεγαλεία. Πώς γινόταν τα μεγαλεία αυτά? Ήταν σαν να μην είχε φύγει ο Χριστός από κοντά τους. Οι δύο μαθητές, γιατί για αυτούς διαβάσαμε τώρα, οι δύο μαθητές, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ζήσανε θαυμάσια με τον Κύριο. Τους εργάστηκε όμως ο Θεός. Τους εργάστηκε. Τους έκαμε σχέδια εύχριστα. Σχέδια τιμίας χρήσης, ούτως ώστε να μπορούν μετά, όταν ξεκίνησε η δημιουργία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, να μπορούν πραγματικά να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και στους πειρασμούς οι οποίες επρόκειτο να έρθουν. Για να μπορέσει να μεγαλουργήσει τελικά ο Θεός και δια Πνεύματος Αγίου και να δημιουργηθεί η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Αυξανόμενη διαρκώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Πέτρος, άντρας πίστεως. Ο Ιωάννης, μαθητής της αγάπης. Πολλά γνωρίζουμε, πολλά να μπορούμε να πούμε για τον Απόστολο Πέτρο. Για την πίστη του. Πολλά μπορούμε να πούμε. Ήταν πραγματικά άντρας πίστεως. Και σε αυτόν υποσχέθηκε κάποια στιγμή ο Κύριός μας ότι εσύ είσαι Πέτρος και πητά αυτή την πέτρα, θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πήλε άντρα, δεν θέλω να σε κατησχύσει από αυτής. Και θέλω να σου δώσω τα κλειδιά του άδικου του παραδείσου. Και ό,τι λύσεις επί τον κόσμο αυτόν θέλει είσαι δεδεμένο επί των ουρανών. Και ό,τι δέσεις επί τη γη ταύτη θέλει είσαι δεδεμένο επί των ουρανών. Είναι κάποιες υποσχέσεις τις οποίες έδωσε στον Πέτρο και βλέπουμε πραγματικά στην αρχή των πράξεων Αποστόλων να δημιουργούν αυτές οι υποσχέσεις να γίνονται πράξη, να εκπληρώνονται. Του υποσχέθηκε του Πέτρου όταν μαζί με τον αδερφό τον Ανδρέα τον κάλεσε για να τον ακολουθήσει, λέει: αφήστε τα δίκτυα σας, ρίχνανε τα δίκτυα για να ψαρέψουν, αφήστε τα δίκτυα σας και θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπων. Δύο φορές ο Απόστολος Πέτρος μέσα στη γραφή, μία στην αρχή της διακονίας του Κυρίου και μία μετά την Ανάστασή του, δύο φορές έκανε τις τέλειες ψαριές και όμως και τις δύο φορές τις εγκατέλειψε τις ψαριές. Γιατί? Για να τρέξει τον Κύριο. Άφησε δηλαδή τα του κόσμου του, τα πράγματα που επιθυμούσε και αγαπούσε μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου και έσπευσε στον Κύριο, στην παρουσία του Θεού. Τον αγαπούσε τον Κύριο. Γιατί πίστευε στο λόγο του ο Πέτρος. Πώς τον αντάμεψε ο Κύριος? Τον αντάμεψε, αδερφοί μου, με δύο τεράστιες ψαριές. Αλλά τι ψαριές, ψυχών ανθρώπων. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, το β' κεφάλαιο, που διαβάζουμε το θαύμα της Πεντηκοστής, 3.000 ψυχές σώθηκαν. Εδώ μετά το θαύμα αυτό που διαβάζουμε εδώ τώρα, καθώς διάβασα το τελευταίο εδάφιο, προσθέθηκαν, λέει,
έγιναν ο αριθμός των ανδρών ως 5.000, δηλαδή άλλες 2.000 προσθέθηκαν. Δηλαδή η υπόσχεση του Κυρίου ότι θα σε κάνω αλληλεία ανθρώπων αρχής γενωμένης της Εκκλησίας ήδη εκπλήρωσε την υπόσχεσή του. Και όσον αφορά πραγματικά το εδάφιο που λέει «Θέλεις λύση επί τον ουρανό, ό,τι λύσεις επί της γης, θέλει λύση ελεημένο από τον ουρανό», πραγματικά όλα αυτά τα θαύματα και ενέργειες που έκανε δια του Πέτρου και εν τέλει η σωτηρία των ψυχών αυτών ήταν η εκπλήρωση της υπόσχεσης αυτής που του έδωσε. Και μου κάνει εντύπωση και ότι, που λέει ότι δέσεις επί της γης θέλεις δεδεμένο από τον ουρανό. Και αυτό έγινε, αδελφοί, στο επόμενο, στο πέμπτο κεφάλαιο, με τον Ανανία και με τη Σαπφύρα. Πραγματικά βλέπουμε εκεί πραγματικά ο Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου. Βλέπουμε ότι όταν ο Ανανίας έκρυψε ένα μέρος της περιουσίας, ένα μέρος των χρημάτων από το οποίο πήρε από την, που πώλησε το κτήμα, του είπε ο Πέτρος, γιατί εψεύσεις το Πνεύμα το Άγιο? Και ο Ανανίας λέει, έπεσε και ξεψύχησε. Εδώ βλέπουμε να ενεργεί ο Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου και να δένει επί της γης. Η Καινή Διαθήκη, αδερφοί μου, όπως έχουμε και άλλοτε, έχουμε πει και άλλες φορές, πνευματικά είναι πιο, πώς να το πω, έχει πιο μεγάλη πρόοδο στα πνευματικά πράγματα η Καινή Διαθήκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι μακρόθυμος μαζί μας και δεν μας απορρίπτει. Στα λάθη μας, πολλές φορές, σκέψεις οι οποίες είναι πονηρές, μας συγχωρεί ο Θεός και όταν μετανοούμε μας συγχωρεί και συνεχίζουμε τον καλό αγώνα της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ανέβαιναν δύο μου ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ιερόν κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Και άνθρωπος της σχολός υπάρχουν κοιλίας μητρός αυτού, ευαστάζεται, τον οποίον έθετον καθημέρα προς την θύραν του ιερού, τελεγωμένη είναι ωραία, δια να ζητεί ελεημοσύνη παρά των εισερχομένων στο ιερόν. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι μέρημνά τους είναι και αγωνία τους είναι να πράξουν το θέλημα του Θεού. Είναι ο λαός του Θεού, είναι η Εκκλησία του Θεού σήμερα. Και ποια είναι η μέρημνά τους? Ανέβαινον δε ομού ο Πέτρος και ο Ιωάννης του Ιερών. Ανέβαινον. Στον προφήτη Αγκαίο, αν διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο, λέει ο λόγος του Θεού, ανάβεται στο όρος, φέρετε ξύλα, οικοδομήσατε τον οίκο, τον οίκον μου, και θέλω ευαρεστηθεί και θέλω ενδοξαστεί. Έχουμε ανάγκη, αδερφοί μου, να ανέβουμε στο όρος της μεταμορφώσεως, δηλαδή στα γόνατα. Γιατί εκεί θα οικοδομηθεί ο οίκος μας. Ο λαλών γλώσσα αναγνώρισε τον εαυτόν οικοδομή, λέει ο λόγος του Θεού. Εκεί θα οικοδομηθεί ο οίκος του Θεού. Ο οίκος μας, και εφόσον μέσα μας κατοικεί ο Θεός, ο οίκος του Θεού θα κατοικηθεί. Θα ευαριστηθεί ο Θεός και θα ενδοξαστεί. Εδώ, όπως διαβάσαμε στο 13ο εδάφιο, λέει ο λόγος του Θεού, ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον Υιόν αυτού Ιησούν, τον Υιόν αυτού τον Ιησούν, τον εδόξασε. Πώς? Κάνοντας αυτό το θαύμα μέσα του Πέτρου και του Ιωάννου. Γιατί ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήταν άντρας προσευχής. Ο μεν ένας ήταν άντρας πίστεως, ο άλλος άντρας της αγάπης, ήταν ο μαθής της αγάπης. Και ομού πηγαίνανε στο ιερό. Πότε? Κατά την ώρα της προσευχής την ενάτη. Η ενάτη είναι 3 το μεσημέρι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, που στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία είχαν προσευχεί και το μεσημέρι. Δεν δουλεύανε τότε, δουλεύανε. Κι όμως αφήναν τις δουλειές τους, πηγαίνανε στην προσευχή, στο ιερό και ξαναγυρίζανε. Γιατί και τότε προφανώς δουλεύανε και βράδυ.
Δηλαδή, είχαν αδιάλειπτη προσευχή. Και εδώ είναι μια απάντηση σε κάποιες φωνές οι οποίες θεωρούν κάπως φανατικό το να είναι συγκεκριμένες οι ώρες προσευχής. Και εγώ θα έλεγα, ας είναι φανατικό, ήθε, ενώ έχουμε τέσσερις φορές την εβδομάδα λειτουργία στην Εκκλησία, να ήταν και 7 ημέρες. Και να είχαμε κάθε μέρα προσευχή εκκλησιαστική, να έρχομαστε στο ιερό. Γιατί εκεί στο ομού και στο ιερό, πριν και μετά, έρχονται τα θαύματα του Κυρίου. Άνθρωπος της χολός, υπάρχουν κοιλίας μητρός. Χολός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ο οποίος τα πόδια του προφανώς ήταν τελείως ασθενικά. Ήταν τα κοκαλάκια του και πετσισκέτο. Δεν είχε ούτε μυς, ούτε νεύρα, τίποτα. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Ευαστάζεται, το λέει. Τον οποίο έθνουν καθημέρα προς τη θύρα του ιερού, τη λεγόμενη ωραία. Ευαστάζεται. Λέω λόγος του Θεού στον Ιερεμία. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ο οποίος κάνει σάρκα βραχίων αυτού. Γιατί θέλει, είστε, λέει, ως η αγριομυρή και εν τη ερήμου. Θέλει περάσει το αγαθό και δεν θέλει δει αυτό. Ο άνθρωπος αυτός εδώ μου φέρνει, μου έρχεται στο νου τώρα η περίπτωση του παραλυτικού στη Βηθαϊσδά, ο οποίος όταν πήγε ο Κύριος κοντά του και τον ρώτησε, θέλεις να γίνεις υγιής? Άνθρωπο δεν έχω. Σηκώθηκε περιπάτη, του είπε. Μέσα στην Αγία Γραφή, και μου έκανε εντύπωση αυτό, το σκεφτόμουν πολύ, πολύ καιρό. Μέσα στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι ο Κύριος στην τριετή διακονία του έκανε πάρα πολλά θαύματα. Και στην Ιερουσαλήμ. Εδώ οι μαθητές πηγαινοερχότανε στο Ναό του Σολομόντος. Αυτόν τον άνθρωπο που ήταν 40 χρόνια εκεί ανάπηρος, δεν τον είχαν δει? Γιατί δεν θεραπεύτηκε? Γιατί ενώ παίρνει το αγαθό από κοντά του, αυτός δεν το έβλεπε. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών, ή ψυχικά ασθενείς, ή πνευματικά, ή σωματικά. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι αρέσκονται στην ασθενειά τους. Και όταν λέω αρέσκονται, επαναπαύονται. Γιατί υπάρχει τέλεια ανευθυνότητα μέσα τους. Δεν ζητάνε δηλαδή με πίστη και πραγματικά θέλω να γίνω υγιής από τον Κύριο. Προφανώς αυτός ο χολός εδώ, τόσο καιρό που στεκόταν εκεί, δεν εξητούσε τη θεραπεία του. Είχε ακούσει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να μην είχε ακούσει για τον Ιησού, για τους Αποστόλους, για τα μεγαλεία που γινόταν. Είχε ακούσει. Όμως στην καρδιά του δεν υπήρχε η θέληση να θεραπευθεί. Του άρεσε. Αναπαυότανε να τον πηγαίνουν από το σπίτι στο ιερό, ευαστάζεται δηλαδή, και αναπαυότανε να ζητάει ελεημοσύνη. Τον βαστάζανε από το σπίτι του, ενεπιστευότανε και το λαό εκεί στο Ισραήλ, τους ανθρώπους που πηγαίνανε στο ιερό, και ζήταγε ελεημοσύνη. Εμείς, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, είμαστε χολοί. Μήπως μας αρέσει τελικά να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας? Αδερφέ, τι κάνεις, είσαι στεναχωρημένος, γιατί τόνα, γιατί τ' άλλο. Μας αρέσει να ασχολούνται οι άλλοι μαζί μας και δεν ζητάμε από τον Κύριο την τελεία ταύτη υγεία? Ούτως ειδών τον Πέτρο και Ιωάννη, μέλλοντας να εισέλθουν στο ιερό, εζήτη να λάβει ελεημοσύνη. Επιτέλους ήρθε η αρμόδια ημέρα για αυτόν τον άνθρωπο. Ήρθε η μέρα κατά την οποία πραγματικά μέσα στην ψυχή του ήρθαν τα κάτω πάνω. Όχι τα πάνω κάτω που λέει ο κόσμος, τα κάτω επάνω. Και ζήτησε να λάβει ελεημοσύνη από τον Πέτρο και από τον Ιωάννη. Δηλαδή, από την πίστη και από την αγάπη. Από δύο μαθητές του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι είχαν τα πιο ευλογημένα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του Χριστού μας. Την πίστη και την αγάπη. Ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, είχε απόλυτη πίστη στον Πατέρα Θεό. Ο Πέτρος, απόλυτη πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο Ιάννης, ο μαθητής αγάπης. Χαρακτηριστικό του Πατέρα μας, ο Θεός είναι αγάπη. Το είχε ο Χριστός μας.
Ενέβλεψε λοιπόν στους δύο μαθητές που είχαν αυτά τα τέλεια και ευλογημένα χαρακτηριστικά. Και ατενίσας δε εις αυτόν ο Πέτρος μετά του Ιάννου είπε, βλέψον εις ημάς. Εδώ είναι, απαντάτε και ένα ερωτηματικό, γιατί ο Πέτρος, γιατί και αυτός τον έβλεπε, μαζί με τον Ιάννη όταν μπαινοβγαίνει στο ιερό, γιατί ο Πέτρος προηγούμενες φορές δεν θεράπευσε, δεν είπε στον παραλυτικό αυτό σήκω και περιπάτη. Εδώ απαντάτε το ερώτημα, τι είναι πίστης. Δεν είχε πληροφορία πίστης ο Απόστολος Πέτρος τις προηγούμενες φορές ότι ο Θεός, ότι είναι θέλημα Θεού να θεραπευτεί αυτός ο χολός. Η αρμόδιος ημέρα της θεραπείας του χολού αυτού ήταν αυτή η ημέρα. Γιατί και ο χολός ήταν σε θέση να ζητήσει και να πει θέλω να γίνω υγιής, αλλά και ο Πέτρος είχε ταυτόχρονα την πληροφορία πίστης από τον Θεό ότι ναι, είναι η αρμόδιος ημέρα να θεραπευθεί αυτός ο χολός. Γιατί αν θυμηθούμε στον Εζεκίλ την περίπτωση που πήρε τον προφήτη ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και τον πήγε στην πεδιάδα, στην κοιλάδα με το πλήθος των οστών εκεί και του είπε δίνατε τα οστά αυτά να ζήσω εσύ. Τι είπε ο προφήτης, «Σύ εξεύρεις Κύριε». Τι του απάντησε ο Θεός, «Προφήτευσον ιέ του ανθρώπου». Που σημαίνει τι, του δώσε πληροφορία. Προφήτευσε και θα αναστούν τα οστά αυτά. Και πράγματι, στράτευα μέγα. Έτσι και εδώ ο Πέτρος. Αυτή είναι η πίστη που ενεργεί το θαύμα. Αλλά για να δούμε τώρα, με τη χάρη του Θεού, κάποιες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες, μέσα από το Λόγο του Θεού, μπορεί να έρθει αυτή η πληροφορία πίστεως και να γίνει θεραπεία. Αν πάμε στον Ιάκωβο, επιστολή Ιακώβου, σελίδα 1073, διαβάζω, λέει ο Λόγος του Θεού, «Ασθενή της μεταξύ σας, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθώ σεν επ' αυτών, αλείψατε σε αυτόν με έλωνε το όνομα του Κυρίου. Και η μεταπίστωση ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Και ο Κύριος θέλει εγείρει αυτόν. Και αμαρτίας αν έπραξε, θέλω σε συγχωρεθεί εις αυτόν. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευτείτε. Πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη». Κάποια στοιχεία, κάποια χαρακτηριστικά, αδερφοί, τα οποία μας προτείνει ο Λόγος του Θεού, ούτως ώστε να έρθει το θαύμα, να έρθει η ενέργεια του Θεού. Ναι. Πρώτα-πρώτα. Ασθενή της μεταξύ σας. Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Κάποιος ασθενής, ο οποίος πραγματικά θέλει να γίνει υγιής, πρέπει πρώτα-πρώτα να αποδεχθεί ότι είναι ασθενής. Να γίνει αποδοχή μέσα του, ναι, είμαι ασθενής και θέλω να θεραπευθώ. Πώς θα το αποδείξει αυτό, προσκαλώντας τους πρεσβυτέρους. Και το σωστό, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όταν γίνεται ευχέλη εδώ στην Εκκλησία, είναι οι ασθενείς από μόνοι τους αυτοπροαίρετα να έρθουν μπροστά και να γίνει το έλεος. Δεύτερο στοιχείο. Οι πρεσβύτεροι να προσευχηθώσουν επ' αυτόν και να λείψουν αυτόν μέλλον. Εν το όνομα του Κυρίου. Επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού. Οι πρεσβύτεροι επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Να μην λάβει δόξα άνθρωπος. Ο Ιησούς είναι ο θεραπεύων. Και λέει και η μεταπίστωση ευχή θέλει σώσει τον Πάσχοντα. Αν θυμηθούμε στο περιστατικό με τον σεληνιαζόμενο, τον οποίο δεν κατάφεραν οι μαθητές να θεραπεύσουν, και πήγε ο πατέρας του και ζήτησε από τον Κύριο να τον θεραπεύσει γιατί οι μαθητές δεν μπόρεσαν, τι είπε ο Κύριος? Ω γενεά άπιστος και διαστραμμένη. Γιατί δεν θεραπεύτηκε, δεν μπόρεσαν οι μαθητές να θεραπεύσουν το σεληνιαζόμενο? Γιατί, του είπε ο Κύριος μετά, εάν είχατε πίστη ως κόκκος συνάπιος, θα μπορούσε να πείτε στο όρος αυτό και να μεταφέρει και να μεταφερθεί. Και τον θεράπευσε τον ο Κύριος. Και λέει πιο κάτω ο Κύριος, το γένος τούτο δεν εκβάλλεται η μη δια προσευχής και νηστείας. Δηλαδή η πίστη η οποία θα φέρει τη θεραπεία, θα φέρει την ενέργεια του Θεού, προϋποθέτει νηστεία και προσευχή. Και όταν λέμε νηστεία και προσευχή, και ομαδική πολλές φορές. Ευχαριστούμε τον Θεό για την αλυσίδα προσευχής που κάνουμε. Ήθε
ταυτόχρονα για αιτήματα, να πω πρώτα αδερφών και μετά δικά μας, ήθε πρώτα αδερφών που έχουν σοβαρές ασθένειες, χωρίς να ξέρει κανείς, γιατί εκεί είναι το μυστήριο και εκεί είναι η ανταμοιβή από τον Κύριο και εκεί πραγματικά ενεργεί ο Θεός. Να προσευχόμαστε και να νηστεύουμε για αδέρφια μας τα οποία έχουν σοβαρές ασθένειες και να είμαστε σίγουροι ότι ή εδώ στο ευχέλαιο ή μπορεί να γίνει το ευχέλαιο εδώ πέρα και να θεραπευτεί στο σπίτι ο αδερφός ή η αδερφή ή οποιοδήποτε για τον οποίο προσευχόμαστε. Και συμπληρώνει πιο κάτω ο λόγος του, στο 16 εδάφιο. Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό το οποίο είναι απαραίτητο, ώστε να ενεργήσει ο Κύριος και να θεραπεύσει. Εξομολογήστε εις αλλιούς τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλιών ότι να ιατρευτείτε. Εξομολογήστε τα πτέσματά σας. Δηλαδή να γίνεται αποκατάσταση μεταξύ μας. Στις σχέσεις μας. Πολλές φορές συμβαίνει ανάμεσά μας, κάτι να υποθεί, κάτι να κοιτάξουν τον άλλον άσχημα, να μην ενεργήσουμε σωστά. Και έρχεται κάποια ψυχρότητα ανάμεσά μας. Να υπάρχει άμεση αποκατάσταση. Είναι απαραίτητο δηλαδή. Είναι κάποια στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν ένα παζλ, το οποίο την ώρα του ευχελαίου, όπως θα δούμε και παρακάτω που λέει, εύχεστε υπέρ αλλήλων να ιατρευτείτε. Πληθυντικός αριθμός. Ευχόμαστε όλοι. Όταν προσεύχονται οι πρεσβύτεροι πάνω στα αδέρφια, όλη η Εκκλησία την ώρα εκείνη προσεύχεται υπέρ αλλήλων για να θεραπευθεί, για να γίνει θεραπεία, να αργήσει ο Θεός. Αυτά ζητάει ο λόγος Θεού. Και μετά συμπληρώνει και λέει: πολύ ισχύει η ιδέα του δικαίου εν θέλουμε γεννημένη. Εκείνη την ώρα προσεύχεται ο πρεσβύτερος, ο δούλος του Θεού. Πρέπει αυτός λοιπόν όμως να είναι δίκαιος, να υψώνει χείρας καθαράς. Σπούδασε να παραστεί σε αυτόν, λέει ο λόγος του Θεού, δόκιμον ενώπιον του Θεού. Και η προσευχή να είναι εν θέρμος γενωμένη. Να υπάρχουν σπλάχνα δηλαδή στον πρεσβύτερο. Αλλά και σε όλους οι οποίοι προσεύχονται. Έσκατος είναι ο καιρός, αδερφοί μου, και ο Θεός είναι έτοιμος, εάν εμείς ακολουθήσουμε αυτά τα ευλογημένα βήματα, να ενεργεί θαυμάσια, να κάνουμε μεγαλεία, θεραπείες. Και μέσα από αυτά τα θαύματα, όπως βλέπουμε εδώ αυτό το θαύμα, γιατί το θαύμα αυτό τελικά, πού οδήγησε? Γιατί θεραπεύτηκε ο χολός αυτός. Και μάλιστα έγινε τελεία θεραπεία. Και λέει ο λόγος Θεού, είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και δοξάζον τον Θεόν. Είδε τη θεραπεία δηλαδή. Και εγνώριζον αυτόν ότι ούτως ούτε ο καθήμενος διελεμοσύνη στην ωραία πύλη του ιερού και πλήσαν από θάμβους και εκστάσεις το γεγονός αυτού, εις αυτόν. Ο κόσμος παρατηρεί. Εδώ βλέπουμε ένα θαύμα το οποίο το παρατηρούσε ο κόσμος. Και κάνει συγκρίσεις, το πριν και το μετά. Αυτό γίνεται και στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αδερφοί. Από τη στιγμή που γνωρίσαμε τον Θεό και άλλαξε η ζωή μας, αλλάξαμε τρόπο περπατήματος, ο κόσμος, στο σπίτι μας, έξω, στη δουλειά μας, παντού, μας παρατηρεί. Παρατηρεί το περπάτημά μας. Πώς μιλάμε, πώς συμπεριφερόμαστε, τις εκφράσεις μας, την υπομονή μας. Τα παρατηρεί όλα αυτά. Και κάνει συγκρίσεις. Πώς ήμασταν πριν και πώς είμαστε μετά. Αλλάξαμε. Έχουμε περπάτημα χριστιανικό. Είμαστε άγιοι ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Αυτή η παρατήρηση, αυτός ο σχολιασμός ο εσωτερικός των ανθρώπων, όπως και εδώ και σε εμάς, είναι αυτός ο οποίος τελικά θα διεγείρει την καρδιά του ειλικρινούς, του ευλαβούς ανθρώπου, θα τη διεγείρει και σε ένα άκουσμα δικό μας, όταν θα έρθουμε να του μιλήσουμε το λόγο του Θεού, με απλότητα, αν είναι ευλαβής πραγματικά, μέσα από το θαύμα αυτό, μέσα από την έκσταση της αλλαγής του δικού μας τρόπου ζωής ή από την ομολογία ενός θαύματος που έχει κάνει Θεός στη ζωή μας ή σε εμάς ή σε άλλον αδερφό. Αυτή η έκσταση, αυτό το θαύμα που θα έρθει, θα τον οδηγήσει να έρθει σε αυτόν και αυτόν, να ακούσει το λόγο του Θεού, να συντριφτεί η καρδιά του και τελικά να έρθει σε μετάνοια, να μετανοήσει και να επιστρέψει και να σωθεί. Γιατί το ζητούμενο αυτό είναι. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Μέσα από τις δοκιμασίες δημιουργεί ανθρώπους πίστεως ο Θεός, σκεύει έχριστα, τιμίας χρήσεως, εμένα, εσένα, όλους μας,
τους οποίους μας καλεί να περπατήσουμε ακριβώς το Λόγο του Θεού, με σκοπό τι, ενεργώντας τη ζωή μας στο Θεός, να κινηθεί η περιέργεια να πω, το ενδιαφέρον να πω, γιατί υπάρχουν πολλοί ευλαβείς άνθρωποι, οι οποίοι θα ζητήσουν κάποια στιγμή να τους μιλήσουμε ή θα μας φέρει ο Θεός ομολογία, όπως ο Πέτρος εδώ πιο πάνω ομολόγησε, όταν λέει ο Πέτρος «Ο δε Πέτρος είπεν αργύριο και χρυσίον εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο συνδίδω». Τι λέει εκείνη την ώρα, κάνει με δύο, δηλαδή σε ένα εδάφιο κάνει την ομολογία του. Εγώ δεν έχω χρυσό ή αργύριο, ό,τι είχατε εγκατέλειψα. Δεν έχω τίποτα στον κόσμο αυτό. Τώρα έχω μόνο το Χριστό. Το Χριστό έχω, το Χριστό σου δίδω. Στο όνομα αυτού σήκω και περιπάτη. Με τη χάρη του Θεού, αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να περιπατήσουμε ακριβώς στον δρόμο αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί ασθενείς και βιβλαμένοι έξω, ασθενείς στην ψυχή, οι οποίοι περιμένουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να δουν αυτά που ενεργεί ο Θεός μέσα μας και στην Εκκλησία, ούτως ώστε να ελκυστούν από το Λόγο, να καταλήξουν δηλαδή στο Λόγο. Και λέει στο 12 εδάφιο ο Πέτρος: «Ιδών δε ο Πέτρος απεκρίθη προς τον λαόν, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε δια τούτο, ή τι ετενίζετε σε εμάς όσοι ανεκάμωμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπετεί αυτός». Τι θαυμάζετε δια τούτο, σαν να τους λέει δηλαδή, εντάξει, έγινε ένα θαύμα, αυτό είναι μία απλή ενέργεια του Θεού. Ναι, μία απλή ενέργεια του Θεού είναι αυτή που είδατε αυτή την ώρα. Εμέσως πλην σαφώς τι τους λέει. Ακούσατε τι θα σας πω παρακάτω. Ο Θεός του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των Πατέρων, ημών εδόξη τον Υιόν αυτού τον Ιησού, τον οποίο παραδόκατε και τα λοιπά. Δηλαδή, τους αναφέρει πράγματα από το γεγραμμένο λόγο. Και τους φέρνει σε έλεγχο. Εσείς παραδόκατε. Τους φέρνει σε Αυτόν. Δηλαδή, το θαύμα έγινε για να μπορέσει ο Πέτρος, βλέποντας καρδιές οι οποίες ήταν ανοιχτές, να μιλήσει το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, να συντριφθούν οι καρδιές αυτές, να μετανοήσουν καθώς και έγινε και να έρθουν σε Αυτόν και να προσθεθούν 2.000 ακόμα ψυχές. Και ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο πρέπει όλοι μας να το έχουμε υπόψη μας, και είναι, θα έλεγα, ίσως το πρώτιστο. Ή τι ατενίζεται εις εμάς, ως εάν εκάμαμεν από ιδίας ημών δυνάμεως ή ευσεβίας να περιπετεί αυτός. Αποποιείται τις δόξες του θαύματος ο Πέτρος. Δίνει όλη τη δόξα προφανώς εμφανώς στον Χριστό. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ είμαι σκεύος. Σκεύος τιμίας Χρήσος βέβαια, γιατί δοκιμάστηκα, αρνήθηκα τον Χριστό, με δέχτη ο Χριστός ξανά, με κάλεσε. Τις απαγγελίες που μου έκανε, τις εκπλήρωσε, παρότι εγώ ήμουν αυτός που ήμουνα. Τι ατενίζεται σε μένα. Ο Χριστός θεράπευσε, ο Χριστός θεραπεύει. Δόξα τω Θεώ. Θα διαβάσω ακόμα ένα εδάφιο, το οποίο θα έλεγα έχει ισχύ μελλοντική μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει. Στο 26 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου λέει ο Λόγος Θεού: «Προς εσάς πρώτον ο Θεός αναστήσας τον Υιόν αυτού Ιησούν, απέστειλε Αυτόν διά να σε ευλογεί όταν επιστρέφετε έκαστος από τον πονηριόν ημών». Η μετάνοια, όπως είπαμε από την αρχή, είναι διαχρονική. Μέχρι να έρθει ο Χριστός να μας παραλάβει, είμαστε αναγκασμένοι να πω. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πω. Είμαστε στην ευλογημένη αυτή θέση να μετανοούμε, ούτως ώστε να επιστρέψουμε από τις πονηριές μας, από τις αμαρτίες μας δηλαδή, για να έρθει ο Χριστός να μας ευλογεί. Ήρθε τώρα τον ώρα της προσευχής, πραγματικά είναι μια ακόμα ευκαιρία να μετανοήσουμε, για να έρθει ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου να μας ευλογήσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο της καρδιές μας.